κάνει το Aikinovus να ξεκινήσουμε από εκεί και γιατί η λέξη οικοσύστημα και δημιουργία οικοσυστημάτων εντός των δήμων και των πόλεων μπορεί να είναι και το κλειδί για να πετύχουμε αυτά τα οποία μας ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο πλανήτης όπως εκπέμπει σως τα τελευταία χρόνια ειδικά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ούτως ώστε να φτάσουμε στο 2030 και να πούμε ότι τουλάχιστον κάτι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Η Unisystem μέλος του Omily Quest είναι μια αμιγώς μια εταιρεία η οποία ασχολείται με πολλές διαφορετικές περιοχές, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, πολλή τεχνολογία. Το πρόβλημα, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε είναι ξεκινάμε από εμάς τους ίδιους τις εταιρείες. Πρέπει οι προκλήσεις που υπάρχουν και παράλληλα η ισχύς και η δύναμη που μας δίνει πια η πληροφορική και το κομμάτι του digital, θεωρούμε ότι δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των συνεργειών που πρέπει να υπάρχουν στην αγορά, ώστε να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε. Όταν ήρθε το πλήγμα του χρόνου με το sustainability, με τις προκλήσεις που βλέπουμε στο περιβάλλον, με τις προκλήσεις που έχουν οι εταιρείες για την επόμενη τους μέρα και στο πώς μέσα θα δουν τα ESG σαν μια ευκαιρία ανάπτυξης και όχι ένα φόβο ότι θα τους δημιουργήσει επιπρόσθετη περιορισμός δραστηριότητές τους, έπρεπε να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά. Εκεί λοιπόν ξαφνικά οι εταιρείες οι οποίες ήταν εντελώς δεν συνδεόντουσαν τόσο πολύ σε ένα mission μεταξύ τους, βάζοντας λοιπόν την καινοτομία και προσθέτοντας πολύ το digital και την καινοτομία με ένα διαφορετικό μοντέλο συνεργασίας, είδαμε ότι είναι ο μονόδρομος για να μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα και να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε εντελώς την τοποθέτησή μας στην κοινωνία και ευρύτερα και στην αγορά και στην κοινωνία. Η πόλη λοιπόν για μας αποτελεί σήμερα ένα εξαιρετικό χώρο που θέλουμε να επιχειρήσουμε και να προσθέσουμε όλο το οικοσύστημα που αναπτύσσουμε. Το οικοσύστημα αναπτύσσεται στο Aikinovus και ένα άλλο πολύ μεγάλο οικοσύστημα, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, είναι οι Πλειάδες. Είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος εταιριών με ένα προσανατολισμό σε τεχνολογία και σε καινοτομία. Έχει πάνω από 60 μέλη αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά ισχυρό και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να δοκιμάσουμε, αλλά παράλληλα να μετρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια προβλήματα συνεργασίας που έχει η Ελλάδα. Έρχεστε εσείς και συγκεντρώνετε στην ουσία για λογαριασμό, να το πω έτσι, της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλη την τεχνογνωσία και την μέθοδο, ούτως ώστε προγράμματα όπως ένα από τα πιο σημαντικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η αποστολή για την δημιουργία 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2030, να γίνουν πράξη. Η Ευρώπη πολύ απλά έχει ένα mission των 100 ουδέτερων πόλεων μέχρι το 2030. Σε αυτές έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ότι επιλέχθηκαν 6 πόλεις στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Γιατί πόλεις? Ποιες πόλεις? Οι πόλεις είναι Ιωάννινα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Κοζάνη, Αθήνα. Πάνω από το 90% από οποιοδήποτε συμφωνία ουδετερότητας των πόλεων, περίπου στο μεσοόρο, πάνω από το 90% πρέπει να προέλθει από μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν έρχεται κάποιος να δώσει τα εκατομμύρια μέσα στην πόλη για να λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι αυτός ο στόχος της Ευρώπης. Ο στόχος είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι, ο κάθε ένας να βρει τα ανταποδοτικά του ωφέλη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να δουλεύει ανταποδοτικό το μοντέλο, ώστε να βοηθήσουμε, αλλά να ωφεληθούμε κιόλας από αυτή την αλλαγή. Μην περιμένουμε τους ξένους να μας σώσουν. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα, ένα εξαιρετικό οικοσύστημα, το οποίο όμως έχουμε ένα fundamental πρόβλημα, τεράστιο. Δεν έχουμε ούτε πρόβλημα γνώσεων, οτιδήποτε. Δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε. Και δεν έχουμε να συνεργαζόμαστε μέσα σε οικοσύστημα, όχι σε έργα εμπορικά. Στη λογική, δημιουργία υπεραξίας, πριν βγούμε καν στην αγορά, να δημιουργήσουμε μοντέλα. Τα κάνουμε για μας, τα κλείνουμε. Είμαστε πολύ κλειστοί σε αυτό. Και εκεί ακριβώς επενδύουμε πάρα πολύ εμείς, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όσο περισσότερες συνέργειες μπορούμε.